Γεια σας αγαπητοί μου, τεχνική μεγιστοποίησης αποτελεσμάτων για όλες τις υπόλοιπες τεχνικές και διαλογισμούς που εφαρμόζετε, ώστε να εξασφαλίσετε το επιθυμητό σας αποτέλεσμα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Ό,τι προτείνω, πρώτη από όλους το έχω εφαρμόσει, η συγκεκριμένη τεχνική που θα σας δείξω, είναι στην ατζέντα μου, εντός εισαγωγικών, πολλά χρόνια παιδιά. Έτσι, πολλά χρόνια. Και είναι τόσο απλή που θα γελάσετε. Ίσως να νιώσετε και λίγο παιδιά. Το παιδί μέσα μας που λέμε έτσι. Αλλά αυτό είναι καλό. Είναι ακριβώς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας. Να ερχόμαστε σε επαφή με το παιδάκι μέσα μας. Γιατί μόνο μέσα από αυτή την αγνότητα συναισθημάτων θα μπορέσουμε να έλξουμε αυτό που επιθυμούμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ας πούμε για παράδειγμα, ότι εσείς θέλετε να συνάψετε σχέση με ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά κάτι δεν προχωράει, πιθανότατα να μην λαμβάνετε τα σήματα από την άλλη πλευρά που θέλετε εσείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τι κάνουμε. Εγώ εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσω έναν permanent marker, μαρκαδόρο δηλαδή που δεν ξεθοριάζει. Αν θέλετε βέβαια εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στυλό, ό,τι σας αρέσει. Έχουμε λοιπόν ένα χαρτί εδώ λευκό, λευκό όχι με γραμμές, α4 λευκό ή από μπλοκ ζωγραφικής ή ό,τι θέλετε εσείς. Ας πούμε τώρα ότι εσείς έχετε στο μυαλό ένα συγκεκριμένο άτομο, εντάξει, και θέλετε πάρα πολύ να έρθετε πιο κοντά και να δημιουργήσετε μια όμορφη σχέση κτλ. Κτλ. Ή και σε σχέση να είστε, θέλετε την εξέλιξη αυτής της σχέσης, κάνετε όνειρα για εσάς τους δυο κτλ. Κτλ. Και πάλι. Λοιπόν, τι κάνετε. Κλείνετε τα μάτια σας. Μην μου κάνετε κλεψιές εδώ, είναι πολύ σημαντικό. Κλείστε τα μάτια σας. Πιάστε το μαρκαδόρο. Και αφήστε το χέρι σας να πάει όπου θέλει. Εγώ αυτή τη στιγμή πραγματικά παιδιά μου μακάρι να μπορούσα να σας δείξω τα μάτια μου. Είναι κλειστά. Και απλά αφήνω το χέρι να πάει όπου θέλει. Να κάνει ό,τι θέλει. Εσείς εννοείται ότι σκέφτεστε το συγκεκριμένο άτομο. Τώρα κάνουμε αυτό το παράδειγμα, έτσι. Αφήστε το χέρι σας, λοιπόν. Αφήστε το χέρι σας να πάει όπου θέλει. Να σχεδιάσει ό,τι θέλει, ελεύθερα. Φέρτε εσείς αυτό το άτομο στο μυαλό σας και κρατήστε το εκεί. Φανταστείτε πόσο ωραία θα είναι όταν είστε μαζί, όταν κρατιέστε χέρι-χέρι, όταν ζείτε μαζί, έτσι. Ανάλογα. Αφιερώστε, λοιπόν, 1-2 λεπτάκια στη σκέψη αυτή. Χωρίς να ανοίξετε μάτια. Εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω. Τυφλόμυγα είμαι, δεν έχω ανοίξει μάτι καθόλου. Και αφήστε το χέρι να σχεδιάσει. Όταν λοιπόν εσείς θεωρήσετε ότι εντάξει, πέρασε αρκετή για εσάς ώρα, σταματήστε να σχεδιάζετε, ανοίξτε τα μάτια σας και κοιτάξτε αυτό που φτιάξατε. Τι είναι αυτό εδώ που έκανα εγώ. Μη χειρότερα. Σαν παγωτό είναι, δεν ξέρω τι είναι τέλος πάντων. Γελάω παιδιά γιατί δεν βλέπω. Ήθελα να σας δείξω πώς γίνεται. Έτσι κλειστά τα μάτια, κοίτα εδώ τι βγήκε. Λοιπόν, τώρα. Πέρα από τα γέλια. Είναι τόσο αποδοτική αυτή η τεχνική. Το κάναμε αυτό. Εντάξει, το κάνατε μάλλον. Ο καθένας για το δικό του λόγο. Εντάξει, εγώ σας έδωσα ένα παράδειγμα. Άλλος μπορεί να θέλει να το κάνει για επαγγελματικά, άλλος από εσάς μπορεί να θέλει να το κάνει για οικονομικά, για οικογενειακά, για προσωπικά, για φιλικά, για ό,τι θέλετε. Και φυσικά δεν χρειάζεται να είναι μόνο ένα. Μπορείτε να κάνετε πολλά τέτοια, ανάλογα με το κεφάλαιο που θέλετε εσείς να έλξετε, έτσι. Τα ανέφερα πριν, τα κεφάλαια της ζωής, έτσι, ποια είναι για εμάς τους ανθρώπους. Λοιπόν, αλλά όμως όχι όλα σένα, θα κάνετε για κάθε κεφάλαιο και για αυτό που θέλετε να έλξετε
ένα ξεχωριστό σκίτσο κάθε φορά. Εγώ μετά θα σας δείξω φωτογραφία. Ποια ήταν αυτά τα τρία κεφάλαια που είχα κάνει πριν από 5 χρόνια. Δεν θα σας πω ότι αντιπροσωπεύουν, έτσι. Αλλά αυτό που θα σας πω είναι ότι παιδιά πραγματοποιήθηκαν και τα τρία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό έχω να πω μόνο και τα έχω πάντα εκεί για να θυμάμαι. Να θυμάμαι. Έτσι, θα σας τα δείξω φωτογραφία μετά. Τα έχω στον τοίχο της κουζίνας μου. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Τι κάνετε τώρα εσείς. Αυτό θέλω να πάτε και θα μου το κολλήσετε κάπου, ό,τι έχετε φτιάξει, έτσι σαν σκίτσο, ό,τι έχει βγει, δεν έχει σημασία. Μια στιγμή εγώ να κλείσω το μαρκαδοράκι εδώ. Οπαλακιά, λερώθηκανε. Δεν πειράζει, θα το ξεβγάλω μετά με ασετόν, γιατί ως γνωστόν αυτοί οι permanent markers είναι δύσκολο να φύγουν. Δεν μας πειράζει όμως καθόλου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πάει αυτό το κάνατε. Θέλω να πάτε και να το κολλήσετε σε ένα μέρος που θα έχετε οπτική επαφή μαζί του. Έτσι. Με τον καιρό, κάποιες φορές το μυαλό μας είναι απασχολημένο με δουλειά, με το ένα, με το άλλο, με το παράλληλο. Έτσι. Πιθανότατα κάποιοι από εσάς, ίσως και όλοι, μετά από ένα χρονικό διάστημα, να το κοιτάξει και να αναρωτηθείτε, μα καλά, τι είναι αυτό τώρα. Για ποιο πράγμα εγώ το έκανα αυτό. Και αυτό είναι και το μυστικό. Μόλις ο εγκέφαλος σταματήσει να θυμάται, το συνειδητό δηλαδή, το συνειδητό κομμάτι του εγκεφάλου σταματήσει να θυμάται τι είναι αυτό, τότε αναλαμβάνει μπρος το υποσυνείδητο, παιδιά, και μπήκε μπρος η πορεία της υλοποίησης. Έτσι, καταλάβατε, κατανοητό μέχρι εδώ. Λοιπόν, όταν το συνειδητό σταματήσει να θυμάται, παίρνει μπρος το υποσυνείδητο και κάνει τα πάντα για να μας φέρει αυτό που ευχηθήκαμε. Αγαπητοί μου, κάντε το. Κάντε το παράλληλα με τις τεχνικές, παράλληλα με τους διαλογισμούς. Αυτό θα το κάνετε μία φορά. Δεν χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη. Μία φορά. Ό,τι βγει, αφήστε το χέρι με κλειστά μάτια εσείς. Σκέφτεστε αυτό που θέλετε βέβαια και αφήστε το χέρι να πάει που θέλει. Όπως είπαμε, το παίρνετε, το βάζετε κάπου που να έχει οπτική επαφή μαζί του και αφήνεστε. Με τον καιρό θα εξασθενήσει το θέμα της σκέψης όταν βλέπετε αυτό. Εντάξει, είναι μες στο πρόγραμμα. Κάποια στιγμή λοιπόν θα το κοιτάτε και θα αναρωτιέστε, τώρα για ποιο πράγμα ήταν αυτό. Τότε είναι που θα αρχίσει λοιπόν να μπαίνει μπρος ο μηχανισμός της πραγματοποίησης. Καταπληκτική τεχνική, καταπληκτικό μπουστάρισμα παράλληλα με τα υπόλοιπα, το τονίζω. Και θα δείτε, θα εκπλαγείτε αγαπητοί μου, θα εκπλαγείτε. Εκπληκτικά τα αποτελέσματα. Και σας μιλάει άνθρωπος που ξέρει τι λέει. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας για σήμερα. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα.